Λοιπόν, πάμε στον καθηγητή αναλυτικής χημίας στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Νικόλα Θωμαίδη. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς πάνε αυτά τα λύματα? Γιατί το ένα, πρώτο να δούμε αυτό που ενδιαφέρει και την αγορά και τα σχολεία και την κινητικότητα και όλα αυτά τα επόμενα βήματα που πιθανόν θα γίνουν. Σε τι φάση είμαστε στην Αττική? Στην Αττική παρουσιάζεται μια σταδιακή αύξηση του οικού φορητίου στα λύματα, δυστυχώς. Από πότε? Αν πάρουμε τους εβδομαδιαίους μέσους όρους, από τα μέσα Δεκεμβρίου σταδιακά και μέσα από τις γιορτές, σιγά σιγά βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση, ειδικά τις τελευταίες μέρες, επειδή οι τελευταίες μετρήσεις είχαν γίνει τα φώτα και την Πέμπτη και μετά ακολούθησε ένα τετραήμερο το οποίο το αναλύσαμε χθες. Ναι. Υπάρχει αύξηση, μικρή αύξηση και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Μικρή. Αυτή η αύξηση... Τι ποσοστό? Όχι, τι ποσοστό. Πώς μπορεί να αποτυπωθεί σε κρούσματα, αν μπορείτε αυτό να μας το πείτε, το επόμενο διάστημα? Αυτό με ακρίβεια δεν μπορεί κανείς να το πει. Όχι με ακρίβεια, αυτό, πάνω κάτω. Ναι, αυτό υποθέτω ότι θα εμφανιστεί μετά από μια εβδομάδα σε μια αύξηση των κρουσμάτων. Νομίζω έτσι και αλλιώς χθες με 12.000 περίπου τεστ είχαμε κάπου 350 και παραπάνω κρούσματα στην Αττική. Χθες έγιναν 40.000 τεστ. 41.000. Συνολικά. Όχι, στην Αττική λέω. Στην Αττική πόσα έγιναν, κύριε καθηγητά? Γύρω στις 12.000. Και ήταν γύρω στα 300, δεν θυμάμαι, 50 και παραπάνω τα κρούσματα. Ναι, σωστά το λέτε. Νομίζω ότι η Αττική είναι από τις περιοχές που θα πρέπει να γίνει σοβαρή επίβλεψη και αύξηση της επιτήρησης. Ναι. Διότι αν δεν ελεγχθεί, ακριβώς, αν δεν ελεγχθεί η κατάσταση στην Αττική, θα είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση. Άρα, γιατί ποσοστό αύξησης μιλάμε, ας πούμε, από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι χθες? 25%. Αν μπορείτε, 25%. Δεν είναι λίγο. Όχι. Αυτό μπορεί όμως να εμποδίσει, γιατί δεν το βλέπω προσωπικά, το μη άνοιγμα του, έστω με το click away ή το click inside, τη Δευτέρα της αγοράς. Έπρεπε μάλλον να το εμποδίσει, να μην προχωρήσει, κοιτάξτε, η κυβέρνηση σε αυτό. Ναι, είναι μια εντελώς προσωπική εκτίμηση αυτή, διότι εγώ δεν είμαι υγειονομικός, έτσι. Όχι. Οπότε δεν, ναι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει οποιοδήποτε άνοιγμα με αυξημένη επιτήρηση. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη επιτήρηση της διαδικασίας. Δυστυχώς από μόνοι μας δεν αυτορυθμιζόμαστε. Δυστυχώς. Άρα αν είναι να γίνει κάτι, θα πρέπει να γίνει με αυξημένη επιτήρηση. Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, εκτός από το θέμα του κορονοϊού, και σας καλέσαμε και γι' αυτό το λόγο, επειδή μετά θα έχουμε και την κυρία Ράπτη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά τις ουσίες, που ψυχοφάρμακα και διάφορα άλλα που παίρνουν με αυτό το διάστημα. Και θα θέλαμε λίγο να μας πείτε για αυτές τις ουσίες, τι έχει ανιχνευθεί, ποιες έχουν ξεπεράσει τα όρια και ποιες είναι σε, πώς να το πω έτσι, ένα επικίνδυνο σημείο. Υπάρχει μια σημαντική αύξηση τα αγχολητικά, σε κάποιες δραστικές ουσίες και σε κάποια αντικαταθλιπτικά. Επίσης είδαμε τώρα, αναλύοντας όλα τα στοιχεία, και κάποια αύξηση στα αντιψυχωσικά. Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι κάποια στοχευμένη θεραπεία, αλλά θα πρέπει να το δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Η κοκαίνη μπορεί να... Γιατί γίνεται χαμός, λέει, και με την κοκαίνη. Καλά, η κοκαίνη δεν είναι φάρμακο όμως. Είναι... Όχι, αλλά είναι ουσία. Ναι, αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα με τα φάρμακα και μετά να πάμε στην κοκαίνη. Η αύξηση σε τι ποσοστό είναι αυτών των φαρμάκων, για να δούμε δηλαδή πόσο ο γενικός πληθυσμός είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Υπάρχει διαφορά από δραστική σε δραστική, έτσι. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δραστικές οι οποίες έχουν αυξηθεί και 20 και 25% σε σχέση με το Μάρτιο. Μάλιστα. Έτσι, το Μάρτιο είχαμε δει μία αύξηση σε κάποιες δραστικές σε σχέση με το 2019, το Μάρτιο του 2019, πάνω από 70%. Που σημαίνει ότι αρχίζει η
κατάσταση να γίνεται έντονη όσον αφορά την ψυχική υγεία στο λεκανοπαίδιο για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς ενδιαφέρει το Υπουργείο Υγείας και την αναπληρωτή υπουργό. Μπορείτε να το συζητήσετε. Ναι. Είναι δηλαδή στο πρόβλημα αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το είχαμε επαναλάβει και στο παρελθόν, έχουμε τρεις πόλους. Έχουμε τη δημόσια υγεία όσον αφορά τη διασπορά της COVID-19, έχουμε έναν άλλο πόλο που είναι η ψυχική υγεία του πληθυσμού και των παιδιών ειδικά και της εκπαιδευτικής τους ανάπτυξης και έχουμε και την οικονομία. Τρεις πόλους που αυτή τη στιγμή έχουμε μια ασταθή ισορροπία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλος ο κόσμος, όλο ο πλανήτης. Και αυτό που σας ρώτησε η Χριστίνα όσον αφορά τώρα ναρκωτικές ουσίες, κοκαίνη, ναι, οτιδήποτε άλλο. Και άλλα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ έτσι ανησυχητικό έβριμα, το οποίο έχει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Δηλαδή, εμείς έχουμε δει μια συνεχή αύξηση της κοκαίνης. Για να είμαι ειλικρινής, υπήρξε αύξηση το Μάρτιο και τον Απρίλιο και στη συνέχεια υπήρξε μια ύφεση χρήσης και στη συνέχεια Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και μάλλον μέχρι Νοέμβριο έχουμε αναλύσει τα δείγματα, έχουμε μια συνεχή αύξηση. Τώρα, δύο είναι τα τεινά. Είτε έχουμε αύξηση των χρηστών, mm-hmm. είτε έχουμε αύξηση της χρήσης. Μάλιστα. Βέβαια και αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Αλλά σε αυτοί δηλαδή περίπτωση... που παίρνουν ή μπορεί να είναι και συνδυασμός. Ή να είναι και συνδυασμός. Ναι. Αυτό δε έρχεται να συνδυαστεί και με την ευρωπαϊκή εικόνα που δείχνει γενικότερη αύξηση της χρήσης κοκαίνης στην Ευρώπη. Μάλιστα. Άρα και... κάτι συμβαίνει. Άρα η νούμερο ένα δηλαδή ναρκωτική ουσία που βρίσκεται είναι η κοκαίνη στα λίμματα. Όχι, όχι, όχι. Η νούμερο ένα διαχρονικά σε ποσότητα mm-hmm. είναι η κάναβη. Η κάναβη, μάλιστα. Η οποία δεν έχει μεταβολές αυτά τα χρόνια. Είναι σταθερή περίπου. Είναι περίπου σταθερή. Άρα οι χρήστες είναι σταθεροί. Ναι. Η ουσία που χρησιμοποιείται, η παράνομα δικαιούμενη ουσία που χρησιμοποιείται περισσότερο στην Ελλάδα είναι η κάναβη μακράν. Και μετά, Μετά είναι η ηρωίνη, η κοκαίνη και πολύ λιγότερα μετά είναι αμφεταμίνες mm-hmm. και άλλα διεγερτικά. Mm-hmm. Λοιπόν, μάλιστα. Όσον αφορά όμως την κοκαίνη, εμφανίζεται μία αύξηση σταδιακά όλα τα χρόνια και το τελευταίο έτος αρκετά μεγάλη αύξηση. Μάλιστα. Αρκετά μεγάλη αύξηση παρουσιάζεται και στην αμφεταμίνη που πρέπει να διερευνηθεί αν ένα μέρος είναι λόγω φαρμακευτικής χρήσης. Αυτό πρέπει να το διαχωρίσουμε, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μέσο να το πάμε στο λύματα να το διαχωρίσουμε. Και άλλη διαχρονική αύξηση σημαντική εμφανίζεται στη μεθαμφεταμίνη. Και είναι, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά? Η μεθαμφεταμίνη και η αμφεταμίνη και οι δύο δραστικές, ειδικά η τελευταία, η μεθαμφεταμίνη, ναι. είναι ένα σκληρό ναρκωτικό δρόμο. Λέμε περιθωριακών, διότι είναι κάτι φτηνό, το οποίο Μάλιστα. κυκλοφορεί. Μπορεί να το βρει καθένας οπουδήποτε δηλαδή. Αλλά που καίει τον εγκέφαλο, έτσι. Είναι επικίνδυνη η μεθαμφεταμίνη, ειδικά αν είναι νοσευμένη, δεν είναι καθαρή. Υπάρχουν διάφορες μορφές και άλλος το λέει σίσα, άλλος το λέει κρίσταλ μεθ, κρυσταλλική μεθ. Υπάρχουν διάφορες. Και, και βλέπετε επίσης σημαντική άνοδο και αυτών των ουσιών. Και αυτή, ναι, ναι. Ειδικά η μεθαμφεταμίνη είναι από το 10 αυξάνεται συνεχώς. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτές οι ουσίες και οι δύο, αμφεταμίνη και μεθαμφεταμίνη, στην Ελλάδα είχαν διαχρονικά μικρή χρήση σε σχέση με τις βόρειες χώρες. Και τώρα αυξάνονται. Δηλαδή, και σιγά σιγά αυξάνονται. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Τι να πούμε, τι να πούμε. Είναι δηλαδή, σημαντικά τα στοιχεία αυτά. Αλλάζουν, και το θέμα είναι ότι όλα αυτά δημιουργούν πλέον και μία εξάρτηση. Και αυτά θα συζητήσουμε και μετά από εσάς, κύριε καθηγητά, με την κυρία Ράπτη, και πώς, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει και μία έτσι κυβερνητική πολιτική στο να αντιμετωπίσει αυτό το κοινωνικό πλέον φαινόμενο. Που διαρκεί και χρόνια, έτσι. Ξεκινάει από την αρχή των μνημονίων και, έχει συνεχώς αυξητική και τάση. Και το lockdown για τώρα, να το... Για να ολοκληρώσουμε. Κατά την άποψή σας, είναι η ώρα για το καμπανάκι στην Αττική ή όχι ακόμα? Είναι μικρό το, πρέπει να χτυπήσει μικρό καμπανάκι. Η μεγάλη καμπάνα πότε την βλέπετε, αν πρέπει να χτυπήσει? Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να φτάσουμε στη μεγάλη καμπάνα. Νομίζω ότι οποιοδήποτε επιδημιολόγος και λοιμοξιολόγος το ίδιο θα σας έλεγε,
είναι εντελώς προσωπική άποψη αυτή, γιατί σας είπα δεν είμαι υγειονομικός. Ναι, ναι. Αλλά από τη στιγμή που θα παρατηρήσουμε τις επόμενες μέρες μία συνεχή αύξηση, υπάρχει δηλαδή μία τάση μέσα στην εβδομάδα, νομίζω αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πάλι. Πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.